Με την υπόθεση που είναι καταχωρημένη ενώπιον του κακουργιοδικίου Λεμεσού και ακολούθως αναμένεται νέος κύκλος ανακρίσεων με βάση την κατάθεση φωτιά της Ροζίτας Παυλίδου. Ενημέρωση από τον Ευάγγελο Ευαγγέλου. Με μεγάλη προσοχή οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού, οι οποίοι ασχολούνται με τη διερεύνηση της πολύκρονης υπόθεσης του σκανδάλου του ΤΕΠΑΚ, εξετάζουν τα νέα στοιχεία που έχουν ενώπιον τους, ξεσκονίζοντας εκ νέου τους φακέλους, μελετώντας και την πιο μικρή λεπτομέρεια. Οι εξεταστές μπαίνουν εκ νέου στα βαθιά μετά τη θεληματική κατάθεση της Ροζίτας Παυλίδου, στην οποία ομολόγησε όσα διαδραματίστηκαν με τα ευρωπαϊκά προγράμματα του ΤΕΠΑΚ και του Ωκεανογραφικού Κέντρου. Δεν αποκλείουν μάλιστα το ενδεχόμενο νέας ποινικής έρευνας και για άλλα τρία τουλάχιστον πρόσωπα. Υπενθυμίζεται ότι το ΣΥΓΜΑ αποκάλυψε ψες τις καθοριστικές συνομιλίες της Παυλίδου με συνεργάτη της σε ένα εκ των 23 ερευνητικών προγραμμάτων. Οι συνομιλίες ήταν από ηλεκτρονικά μηνύματα και αφορούσαν διακινήσεις στο εξωτερικό με συνεργάτες της και διαμονές σε ξενοδοχεία. Επισημαίνεται ότι η διασπάθηση των 23 συνολικά ερευνητικών προγραμμάτων αφορούσε την περίοδο 2008 με 2015. Στην 55σέλιδη συνολικά κατάθεσή της κάνει λόγο μεταξύ άλλων για ύπαρξη τρομοκρατών εντός του ΤΕΠΑΚ. Τα εν λόγω άτομα αφορούν συνεργάτες του καθηγητή Αντώνη Θεοχάρους. Οι ελλαδίτες συνεργάτες του Θεοχάρους φέρονται πως είναι οι τρομοκράτες για τους οποίους καταλογίζει συνεργασία στον Θεοχάρους με σκοτεινά συμφέροντα και αυτό λόγω του ότι η εμφάνισή τους παραπέμπει σε τρομοκρατική ομάδα. Οι ανακριτές της υπόθεσης, όπως όλα δείχνουν, αναμένεται να προχωρήσουν αρχικά στην υπόθεση που είναι καταχωρημένη ενώπιον του κακουργιοδικίου Λεμεσού και αργότερα αναμένεται νέος κύκλος ανακρίσεων με βάση την κατάθεση της Ροζίτας Παυλίδου. Όσον αφορά τα νέα πρόσωπα που φέρονται αναμειγμένα, όπως όλα δείχνουν, θα σχηματιστεί νέα υπόθεση και η Ροζίτα Παυλίδου, μετά την πιθανή καταδίκη της στην πρώτη, θα κληθεί να καταθέσει στην δεύτερη ως μάρτυρας κατηγορίας. Η υπόθεση ορίστηκε για τις 15 Δεκεμβρίου και μέχρι τότε αναμένεται να ξεκαθαρίσει ποιοι από τους 7 κατηγορούμενους θα δηλώσουν παραδοχή.